Στο χιτούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Όχι όλους, κάποιους. Αλλά ακόμα και πολιτικούς. Αλλά όμως σώζουν ζωές. Βέβαια δεν είναι επιχείρημα επειδή σώζουν ζωές μπορεί να τα λαδώνουν πολιτικούς. Βέβαια. Το έχω πει 100 φορές. Αφού είχα ανεβάσει το βίντεο, με ρωτάει η κυρία δημοσιογράφος, γιατί εξακολουθείτε να μιλάτε με την Οβάρτη ως κράτος ενώ κατηγορείτε για διαφορά. Τη εξηγώ όλους τους νόμους που κάναμε εμείς για τους οποίους δεν μπορούσε να κερδίσει περισσότερα κλίματα. Ενώ το φάρμακο για το μικρό είναι. Και καταλήγω. Πέραν όμως των καταγγελιών, και αν για κάποια εταιρεία από την Οβάρτη μπορεί να λαδώνει πολιτικούς ή γιατρούς, έχει και φάρμακα που σώζουν ζωές. Δηλαδή αναγκαζόμαστε να μιλάμε μαζί τους για αυτό το λόγο. Προκληθήκατε λοιπόν. Προκληθήκατε να πείτε ποιοι είναι οι πολιτικοί οι οποίοι τα παίρνουν. Τώρα μιλάμε με την Οβάρτης για το φάρμακο το μικρό Ραφαήλ. Ναι. Επειδή κατηγορείται η Οβάρτης για όσα κατηγορείται, να μην μιλάμε με την Οβάρτης να πάρουμε το φάρμακο του Ραφαήλ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή βγάζει φάρμακα που σώζουν ζωές να λαδώνει πολιτικούς και γι' αυτό. Φυσικά και δεν σημαίνει αυτό. Εγώ δεν είπα ότι αυτό είναι αυτό. Και όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες υποτίθεται. Προκληθήκατε λοιπόν να πείτε ονόματα. Προφανώς δεν είναι σωστό και ούτε το δικαιολογώ. Μάλιστα. Ακριβώς ανάποδο. Προκληθήκατε μετά λοιπόν. Από αυτή μου λοιπόν τη δήλωση, επί τέσσερις ημέρες ο κύριος Τσίπρας σε κάθε συνέντευξη έλεγε να αποκαλύψει ο Γεωργιάδης ποιοι πιστεύει ότι τα πήραν. Βέβαια. Μία φορά το είπε, δύο φορές το είπε, τρεις φορές το είπε. Εγώ έλεγα να μην το πω. Πάντως δίκιο είχε όταν λέει ένας υπουργός κάνει μια τέτοια δήλωση. Όχι, όχι κυρία Κοραή, γιατί όταν βλέπει το βίντεο που λέω μπορεί εγώ δεν ξέρω ποιος, εάν διάβαζε και έβλεπε τη δήλωση θα ήξερε ότι εγώ δεν είπα ότι ξέρω, ναι. Είπα μπορεί. Και είπατε όταν, λοιπόν. Όταν λοιπόν ο κύριος Σίδας αναγορεύει το δικό μου μπορεί σε κορυφαίο πολιτικό ζήτημα, τότε να είναι έτοιμος να υποστεί και τις συνέπειες του μπορεί. Και λέτε λοιπόν. Μπορεί να βάλει ο καθένα μας όποιον θέλει. Καταλάβατε. Και λέτε λοιπόν ότι λόγω των νομοθετικών πρωτοβουλειών. Θέλω να το εξηγήσω λίγο αυτό. Ναι. Πέρσι στη Βουλή. Ναι, ξέρω, ναι, το είπαμε. Πέρσι η Τσίπρα άλλαξε τον τρόπο τιμολόγηση φαρμάκων. Το έκανε με τρόπο που ευνόησε απροκάλυπτα τις πολυεθνικές και την Οβάρτη. Μάλιστα. Σημειώστε ότι ενώ εκείνη τη μέρα στη Βουλή ο κύριος Ξανθός μας έλεγε ότι θα μειωθούν οι τιμές, τελικά. Δεν έβγαλαν ποτέ δελτίο τιμών. Γιατί δεν θέλαν να δει ο ελληνικός λαός πριν τις εκλογές πόσο μεγάλη αύξηση τιμών θα υπήρχε από τον νόμο του. Και εσείς υποθέτετε, δηλαδή, υποθέτετε δεν ότι. Δεν εφάρμοσα τον νόμο του. Ένα-ένα. Υποθέτετε λοιπόν ότι εξαιτίας αυτής της νομοθετικής ρύθμισης μπορεί να λαδόθηκε ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τσίπρας. Λέω ότι αν μπορεί ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Πολάκης δεν ξέρω όποιος άλλο να μας κουνάει το δάχτυλο και να λέει. Επειδή επί της Υπουργίας του ΤΑΔΕ υπήρχε αυτή η συνθήκη και εγώ κρίνω ότι αυτή η συνθήκη είναι προϊόν διαφθοράς και ο ΤΑΔΕ τα πήρε. Δεν το λένε αυτό εδώ και δύο χρόνια κύριε Παπαδάκη. Εσείς λοιπόν με τα δικά τους επιχειρήματα. Δηλαδή αυτοί θα μπορούν να το λένε για μένα και εγώ δεν μπορώ να το λέω για αυτούς. Πού το είδανε γραμμένο. Είπατε όμως κάτι άλλο κύριε Υπουργέ, προσέξτε με. Είπατε κάτι άλλο. Είπατε κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Είπατε κάτι άλλο χτες. Είπατε κάτι άλλο χτες στον Νίκο Χατζηνικολάου που ήταν σωστό. Ότι ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, εγώ αν είχα στοιχεία θα πήγαινα στον εισαγγελέα. Αλλά προσέξτε, δεν δηλητηριάζεται όλο το πολιτικό σύστημα. Εγώ δεν λέω μόνο για εσάς. Δεν δηλητηριάζεται το πολιτικό σύστημα. Και εγώ ο πολίτης λέω. Εάν υποψιάζεται ο Τσίπρας και ο Πολάκης τον Γεωργιάδη και ο Γεωργιάδης υποψιάζεται τον Πολάκη και τον Τσίπρα. Ρε σε τι χώρα ζω, τι υπουργούς έχω εγώ, τι κυβερνήσεις έχω εγώ, τι κόμματα έχω εγώ. Γιατί συμφωνήσουμε λοιπόν. Στα καφενείο τι κουβέντα θα γίνει μεταξύ Σιριζέου και Νέο Δημοκράτη. Οι δικοί σας τα παίρνουν, όχι οι δικοί σας τα παίρνουν. Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι το σωστό θα ήταν κανένας να μην κάνει εικασίες για κανένα. Δεν το κάνετε. Και κανένας να μην αμφισβητεί την αθωότητα του άλλου. Αυτό θα ήταν το καλό. Όμως ξαναλέω. Το έχετε ρίξει στο γυαλό όμως. Επί δύο χρόνια ο Τσίπρας ο ίδιος να κάνει εικασίες ένα των πολιτικών του αντιπάλων και να ουρλιάζει τώρα επειδή έκανα εγώ εικασία εναντίον του. Ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει αυτές οι εικόνες κάποιων νταΐδων που πάνε και κάνουν bullying. Και μόλις αφνικά σηκώνται ένα και του ρίχνει μια πάπα, πάνε και διαμαρτύρονται. Όπως το έχεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν για να τελειώνουμε. Εμένα δεν μου αρέσουν οι εικασίες και η δήλωσή μου χθες ήταν και πολύ προσεκτική. Θα μπορούσα, είπα, να πω
Όμως, όσο ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Πολάκης επιλέγουν να δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή με εικασίες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εφόσον οι εικασίες νομιμοποιούνται στο πολιτικό μας σύστημα, θα υπάρχουν εικασίες και για αυτούς. Είναι κολοτούμπα αυτή τώρα. Είναι κολοτούμπα αυτή ή δεν είναι κολοτούμπα η δική σας? Ποια εννοείται? Αυτό το γεγονός ότι το πρωί... Σαν να ανασκευάζεται. Σαν να ανασκευάζεται δηλαδή. Δηλαδή το πρωί... Δεν έχω ανασκευάσει τίποτα. Εγώ σας λέω για το τι σας... Μπορούσα, είπα. Δεν έχετε προλάβει να διαβάσετε εφημερίδες. Η Αυγή γράφει. Γκεμπελισμοί, χειδαιότητες και αναδίπλωση. Πανικόβλητος και θρασίδηλος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Παπαδάκη, ευτυχώς τα ελληνικά μου παραμένουν καλά. Θα μπορούσα να πω, λέει η δήλωσή μου, θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να αναδόθηκε ο Τσίπρας και ο Πολάκης. Για ποια αναδίπλωση μιλάτε? Κύριε Υπουργέ, και μόνο όμως που λέτε ότι θα μπορούσα να το πω. Είναι ένας υπαινιγμός. Θεωρείτε ότι πρέπει να ερευνηθεί. Να ερευνηθεί με άλλο τρόπο. Γιατί εδώ κινδυνεύουμε να βγάλουμε παράνομη τη διαδικασία της βάφτισης. Γιατί λίγος πολύ έχουμε να δοθεί όλοι. Από τον ΟΝΟ. Εμένα με ερευνούν 2 χρόνια τώρα. Γιατί 2 άνθρωποι προσωπείους... Η κυρία Τουλουπάκη έδωσε δικαστική προστασία. Μάλιστα. Είπαν, νομίζω, άκουσα ή πιστεύω. Δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι σε μανταλάκια με το νομίζω, άκουσα, πιστεύω. Αλλά ο Τσίπρας νομίζει θα εξερευνεί. Κύριε Υπουργέ. Άρα θα ζητήσετε να διερευνηθεί αυτό. Πού το βρήκανε γραμμένο? Θα ζητήσει. Σωστή παρατήρηση. Σωστή ερώτηση. Σωστή ερώτηση. Ακούστε, σωστή ερώτηση της Χριστίνας Κοραή. Τι είπες, να ετοιμάζετε, να ετοιμάζετε. Διότι από την ώρα που αποφάσισαν για ψευδομαρτύρων να βάλουν τη χειδαιότητα στην πολιτική ζωή, να είναι βέβαιοι ότι θα τα λουστούν όλα. Α, θα διερευνήσετε το θέμα. Θα γίνει η διερεύνηση του θέματος για λάδωμα. Όποιος λέει κατουράει τη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι. Μισό λεπτό πριν το κατούριμα. Εσείς θα ζητήσετε... Εσείς θα ζητήσετε ως κυβέρνηση... Να ξέρει ο κύριος Τσίπρας ότι θα γίνει ένας αξιοπρεπής πολιτικός. Μάλιστα. Και θα τον αντιμετωπίζουμε ως αξιοπρεπή πολιτικό ή θα υφίσταται τις συνέπειες των πράξεων. Αυτό σημαίνει ότι θα ζητήσετε διερεύνηση για την εποχή που έγινε... Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει τώρα μια προκαταρκτική επιτροπή στην πρώτη μέρα της οποίας, κύριε Παπαδάκη, έγινε κάτι συγκλονιστικό που έχει περάσει τα ψηλά. Η Νέα Δημοκρατία επρότεινε να προσκληθούν 2 μάρτυρες από τη δικογραφία. Ο κύριος Φιλίσσος Δεστεμπασίδης και η κυρία Μαραγγέλη. Μόλις διάβασε ο κύριος Λάπας, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, τα ονόματα των 2 αυτών ανθρώπων που έχουν δώσει την κατάθεση στην εισαγγελία, πετάχθηκε και είπε, μα αυτοί είναι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Δηλαδή οι ψευδομάρτυρες. Μόλις το κατάλαβε τι είπε, μάλιστα, ότι δηλαδή φάνηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει τα ονόματα των μαρτύρων, που υποτίθεται είναι κρυφά, το πέρασε ηλεκτρικό ρεύμα. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, θα ζητήσει η κυβέρνηση... Για φανταστείτε να αποδειχθεί αύριο στην προκατακτική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας εγνώριζαν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Ακούστε. Και πολλό μάλλον αυτοί τους πήγανε στην εισαγγελία. Μάλιστα. Για φανταστείτε. Θα το δούμε μέσα από τις εργασίες της προανακριτικής. Κάτι τελευταίο. Προτίθεται, κύριε Υπουργέ, για να βγάλουμε και μία είδηση. Ναι. Προτίθεται η κυβέρνηση να διερευνήσει αυτό την είναι περίοδο που νομοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Και... Η κυβέρνηση θα πάει και θα προχωρήσει βάσει των αποκαλύψεων των πραγματικών που θα γίνουν στην προκαταρκτική επιτροπή. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι με τραγουδάκι θα κλείσουμε. Καλημέρα να έχετε. Καλημέρα. Με τραγουδάκι θα κλείσουμε. Ό,τι μου κάνεις, θα σου κάνω.